Πριν από λίγο, η Επιτροπή Μεταγωγών αποφάσισε να επιστρέψει στι φυλακέ Κορυδαλού ο Κωνσταντίνο Γιαγτζόγλου. Η επιθυμία των κουκουλοφόρων ικανοποιήθηκε. Ο Κωνσταντίνο Γιώργιζα βρίσκεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και θα μα πει τώρα τι ακριβώ συνέβη. Οι πιέσει Μάρα άρχισαν να ασκούνται με εξέγερση στι φυλακέ Κορυδαλού και στη συνέχεια με διάφορα καταδρομικά χτυπήματα, σαν το σημερινό, σε διάφορε περιοχέ τη Αθήνα, ακόμα και στο σπίτι του Γενικού Γραμματέα Αντικλιματική Πολιτική, ο οποίο μετήχε σήμερα στη συγκεκριμένη επιτροπή. Οι πιέσει λοιπόν απέδωσαν καρπού, όπω είπε και εσύ, και σήμερα αποφασίστηκε ο Κωνσταντίνο Γιατζόγλου να επιστρέψει στι φυλακέ Κορυδαλού στι 10 Απριλίου. Βέβαια, το Υπουργείο Δικαιοσύνη βαφτίζει τη συγκεκριμένη μεταγωγή ω σχέδιο αναδιάρθρωση των φυλακών σε σοφροντα νομιστικό κατάστημα υποδίκων, με αποτέλεσμα άλλοι 26 υπόδικοι μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιατζόγλου να επιστρέψουν στον κορυδαλό και να φύγουν συνολικά 57 κατάδικοι για άλλες φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα. Κωνσταντίνο, νομίζω πως τα σχόλια περιτεύουν, ο κάθε τηλεθεατής καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβη. Να σε ευχαριστήσω.